Επιθετικά rebound, έχει πάρει φάουλ, έχει βάλει καλάθια. Νομίζουμε ότι είναι το κλειδί της διαφοράς για την ομάδα της ΑΕΛ αυτή τη στιγμή. Διαμαντάτος, Παπαζαφύρης επιχειρεί το σουτ, πολύ ωραίο jump shoot από τον κάρδαρη τον Αντώνη και είναι εύστοχος. Μακάριος, Μακάριος, Κράγκαρης, Δημητρόπουλος, Μακάριος, Κουλούρης, Κράγκαρης, Δημητρόπουλος πάλι, ναι, ναι. Φαίνεται καθαρά ότι η ΑΕΛ ψάχνει να βρει τον Δημητρόπουλο και είναι λογικό αυτό, αφού αυτός είναι που δημιουργεί τα προβλήματα. Για να δούμε τι θα γίνει. Σωστά, ένα σφύριγμα, φάουλ σε άμυνα που έκανε ο Πετρόπουλος στον ψηλό του πύργου, το γαλάνι του Χρήστου. Η μπάλα στο out με τον Κάρδαρη, παίρνει την μπάλα ο Παρασκευόπουλος. Πολύ ωραία ο Μακάριος κόβει, φάουλ, σωστά. Σωστά, ίσως να ήταν και σχεμένο, δεν άφησε τον playmaker του Λεχιανό να βγει στον ευνηδιασμό. Τελικά οι διαιτητές έδωσαν απλώς φάουλ. Μακάριος. Κράγκαρης, Μακάριος. Κουλούρης, ο οποίος πιέζεται από το 13. Τελικά νομίζουμε ότι θέλει... Επιχειρεί μια διέστηση, ήταν μια επιπόλα ενέργεια θα λέγαμε, βιαστική, δεν ήταν καλή επιλογή. Προσπαθεί ο Κράγκαρης, τελικά κατεβαίνει η μπάλα για τον πύργο με τον Παρασκευόπουλο, επιχειρεί διείσδυση, μάλλον του έγινε και φάουλ, τελικά δεν δόθηκε τίποτα. Μακάριος τώρα για τα Λεχενά, Κράγκαρης, κόβει ο Σταυρόπουλος, δεν του περνάνε όμως την μπάλα μέσα. Δημητρόπουλος τώρα κόβει, Μακάριος γυρνάει η μπάλα στην περιφέρεια, αφήνει το σούτ ο Κράγκαρης. Κερδίζει όμως ο Πετρόπουλος, πολύ ωραία, ένα θαυμάσιο καλάθι από τον Πετρόπουλο. Σηκώθηκε εκεί ανάμεσα στο νούμερο 15 και στο νούμερο 11 του πύργου και έγραψε το καλάθι για τα Λεχενά. Νούμερο 13 ο Κάρδαρης, ο οποίος έχει ένα θαυμάσιο jump shoot. Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά αυτό, ήταν εύστοχος. Μακάριος πρόχνει γρήγορα για τον εφηδιασμό. Για να δούμε αν θα το επιχειρήσει μόνος του. Όχι, Κράγκαρης επιχειρεί μπάσιμο. Ακόμα ένα καλάθι όμορφο, γίνεται ένα ωραίο παιχνίδι. Ένα καλάθι όμορφο από τον Χρήστο τον Κράγκαρη. Γίνεται ένα ωραίο παιχνίδι θα λέγαμε, ο καιρός είναι όμορφος. Οι ομάδες προσφέρουν θέαμα αντάξιο της φήμης και της δυναμικότητάς του. Ένα φάουλ τώρα που κάνει ο Κράγκαρης στον Κάρδαρη τον Αντώνη. Η μπάλα είναι απ' έξω για τον πύργο. Παρασκευόπουλος. Βγαίνει πολύ όμορφα ο Κράγκαρης από την άμυνα. Για να δούμε. Μια θαυμάσια assist δίνει στο Μακάρι, ο οποίος χάνει ένα εύκολο καλάθι θα λέγαμε. Εντελώς μόνος του αμαρκάριστος. Το 13 βγήκε στον ευνηδιασμό για τον πύργο. Επιχείρησε διείσδυση και κέρδισε φάουλα από το Σταυρόπουλο. Λέγαμε για την προηγούμενη φάση για τον Μακάρι, ο οποίος είναι άτολμος επιθετικά, φάνηκε για άλλη μια φορά αυτό. Δεν έχει αυτοπεποίθηση, ενώ έχει τις δυνατότητες, είναι φοβερός τεχνίτης, έχει πολύ ωραία πάσα. Αλλά σε αυτό το τομέα θα λέγαμε ότι στερεί λίγο. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Κάρδαρης ο Αντώνης. Εύστοχος ο Κάρδαρης και στη δεύτερη βολή. Ο Μακάριος έγινε αλλαγή, πέρασε ο Νικολουτσόπουλος με το νούμερο 15 στη θέση του και βλέπουμε ότι έγινε μια ανακατάταξη, κατεβάζει την μπάλα τώρα για playmaker ο Κράγκαρης. Κουλούρης τώρα. Πολύ ωραία ο Πετρόπουλος, πάρα πολύ ωραία. Όταν ο Πετρόπουλος πάρει την μπάλα μέσα στο καλάθι είναι δύσκολο να ανακομπεί. Είναι πολύ δύσκολο για τους αντίπαλους να τον ανακόψουν. Η μπάλα για τον πύργο με τον Παπαζαφύρη, επιχειρεί jump shoot, άστοχος. Πετρόπουλος στο rebound, δίνει στο Κράγκαρη, ο οποίος βγάζει μπάλα στον ευνηδιασμό. Βήματα ο Νικολουτσόπουλος όμως. Ήταν μια ευκαιρία να φτάσουμε στο καλάθι. Αλλά έγιναν βήματα τον Νικολουτσόπουλο. Δεν προλάβατε, για λίγο. Δαμιανός πάντα ανήσυχος στο μπάγκο. Ανήσυχος για το αίτητο, για το αν θα διατηρηθεί το αίτητο της ομάδας του. Παρασκευόπουλος. Παπαζαφυρόπουλος. Με συγχωρείτε Παπαζαφύρης. Επιχείρησε σουτ άστοχο, κέρδισε όμως φάουλ. Εύστοχος στην πρώτη βολή. Ο Παπαζαφύρης. Εύστοχος και στη δεύτερη. Όχι, με συγχωρείτε, ήταν άστοχος. Κράγκαρης.
Κερδίθηκε το rebound, Κράγκαρη στην μπάλα, βγήκε στον εθνιδιασμό, επιχείρησε η διείσδυση. Θανάστοχο Νικολουτσόπουλο κερδίζει το καινούριο rebound, σουτ άστοχο. Κερδίζει τελικά το rebound ο Διαμαντάτο. Διεκδικήθηκε η μπάλα εκεί από τα Λαϊχενά και τελικά έφτασε στον Κράγκαρη, ο οποίο επιχείρησε σουτ μια φάση διαρκεία. Κόπηκε όμω από τον Γκάρδαρη, ο οποίο προσπαθεί να βγει στον εθνιδιασμό. Δίνει την μπάλα στον Διαμαντάτο, ο οποίο και αυτό με τη σειρά του κάνει βήματα. Ήταν μια φάση διαρκείας γεμάτη από εκνευρισμό και λάθη και από τις δύο ομάδες. Χάθηκαν σίγουρα καλάθια θα λέγαμε και περισσότερο από τα Λαϊχενά, τα οποία βρέθηκαν 2-3 φορές να επιχειρήσουν μόνα τους κάτω από το καλάθι σούτ, αλλά δεν ήταν εύστοχα. Συνεχίζει τη ζώνη ο Πύργος, Νικολουτσόπουλος επιχειρεί τον πάσιμο, σουτάρει, η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι θα λέγαμε. Σπρώχνεται η μπάλα από τον Παρασκευόπουλο στο 12 τον Παπαζαφύρη. Rebound εκεί, δύο παίκτες του Πύργου μπερδεύονται και τελικά η μπάλα είναι για τα Λαϊχενά. Υπάρχει κάποια διένεξη του διαιτητή με την εξέδρα. Αντώνη έχουμε σταματήσει το σπιγκάρισμα, γίνεται μια διένεξη έχουμε εκεί του διαιτητή. Βλέπουμε ότι μάλλον το παιχνίδι θα διακοπεί. Θα διακοπεί το παιχνίδι, πράγματι διακόπτεται. Έχουμε μια διένεξη με ένα φύλαθο και το διαιτητή. Νομίζουμε ότι δεν χρειάζονται αυτά στον χώρο του μπάσκετ. Όμως πολλές φορές, γιατί πολλές φορές γίνονται και ανεξέλεκτα, είναι άσχημο να χαλάει το όποιο όμορφο κλίμα έχει δημιουργηθεί. Τέλος πάντων, μια παρένθεση που ελπίζουμε δεν θα έχει συνέχεια. Γυρίζουμε στο παιχνίδι, η μπάλα είναι μετά από μια χαμένη πάσα για τον Πύργο στα Λαϊχενά. Κράγκαρης κατεβάζει την μπάλα. Κράγκαρης πάντα, Νικολουτσόπουλος, Δημητρόπουλος, Κράγκαρης, τώρα πάει μπάλα στο Κράγκαρη, Νικολουτσόπουλος, Κράγκαρης, γυρίζουν τα Λαϊχενά πολύ αργά την μπάλα, θα, ίσως να χρειαζόταν, όμως να ξαναδιακόπτεται το παιχνίδι. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς για ποιο λόγο έχει γίνει η παρεξήγηση, πάντως τα πνεύματα είναι λίγο οξυμένα, είναι και η αστυνομία εκεί πέρα. Να δούμε τι θα γίνει. Ίσως θα ήταν ευκαιρία εδώ να μάθουμε ακριβώς το σκορ, γιατί και εγώ από τη θέση που είμαι δεν έχω τη δυνατότητα να ρωτήσουμε για το σκορ και αν μπορέσουμε να σας πούμε. Το παιχνίδι έχει διακοπεί. Ο ένας διαιτητής είναι εκνευρισμένος. Τελικά τώρα εκεί είναι κάποιοι παράγοντες. Είναι ο κύριος Ρόζης, ο κύριος Αναστόπουλος. Ας γυρίσουμε στο παιχνίδι μας. Άστοχο σου του Κουλούρη. Προσπάθησε για το rebound ο Δημητρόπουλος. Όχι. Παρασκευόπουλος την μπάλα. Προσπαθεί να βγάλει την μπάλα στον εθνιδιασμό για τον Πύργο. Μια ωραία φάση για τον Πύργο. Αλλά από καλή θέση το 13 ο Κάρδαρης αστοχεί. Μια ευκαιρία για τον Πύργο εδώ να μειώσει. Μια ευκαιρία για τον Πύργο να μειώσει, ήταν άστοχος όμως ο Κάρδαρης, κέρδισε βολές. Κάρδαρης άστοχος στην πρώτη βολή, έχει και δεύτερη βολή. Κάρδαρης άστοχος και στη δεύτερη, ένα σφύριγμα του διαιτητή, επιθετικό φάουλ έκανε το 15 αν δεν κάνω λάθος. Ο Γαλάνης έκανε επιθετικό φάουλ μετά την άστοχη βολή του Παρασκευόπουλου στη διεκδίκηση. Ο διαιτητής το έδωσε αμέσως. Είχε προσωπική αντίληψη. Μακάριος. Ξαναμπήκε ο Μακάριος μέσα. Μακάριος, Κουλούρης, Νικολουτσόπουλος, επιχειρεί σούτ, ένα ωραίο jump shoot. Εύστοχο για τον Νικολουτσόπουλο. Παπαζαφύρης Προκόπης. Ένα αγγλικό σούτ, άστοχο όμως. Μακάριος κατεβάζει την μπάλα. Μακάριος, Κουλούρης. Μια πολύ ωραία πάσα. Δεν μπορεί, είναι κλεισμένος ο Πετρόπουλος εκεί. Ένα σούτ του Μακάριου είναι άστοχο.
Κατεβάζει την μπάλα, ο παπά. Ο Παρασκευόπουλος. Ο Παρασκευόπουλος κατεβάζει την μπάλα, κερδίζει φάουλ. Κερδίζει φάουλ, δυο βολές. Μόλις τώρα έφτασε ο κύριος Τσουμπελής στο χώρο στο που γίνεται η κάλυψη. Θα τον ρωτήσουμε μετά να μας πει τη γνώμη του για μερικά αθλητικά ζητήματα του τόπου μας. Για να δούμε, ο Παρασκευόπουλος λοιπόν ευστοχή στη δεύτερη βολή. Η μπάλα έξω από τον Πετρόπουλο στο Μακάριο, κατεβάζει την μπάλα ο Μακάριος. Και Νικολουτσόπουλος, Δημητρόπουλος, Κουλούρης. Δημητρόπουλος κόβει πολύ ωραία και με τη δύναμή του κερδίζει ακόμα άλλο ένα φάουλ. Ο κότς του πύργου είναι ανήσυχος, εκνευρισμένος, φωνάζει από τον πάγκο του. Σίγουρα έχει προβλήματα η ομάδα. Κουλούρης τώρα για τα Λεχενά. Άλλη μια ωραία ασίστ στο Πετρόπουλο, γυρίζει με πίβοτ. Ένα πολύ γλυκό σούτ, άστοχο όμως. Κερδίζει ο πύργος και βγαίνει μπροστά με τον Παρασκευόπουλο. Ο Γαλάνης, δυνατός, επιχειρεί τη διείσδυση. Κερδίζει το φάουλ, δεν πρέπει να μετράει το καλάθι. Σωστή απόφαση, σωστή απόφαση των διαιτητών, δεν μετράει το καλάθι. Έχουμε μία και μία. Ο Γαλάνης λοιπόν, άστοχος, παίρνει την μπάλα, κερδίζει το rebound. Πετρόπουλος Μακάριος κατεβάζει για την ΑΕΛ. Κουλούρης. Ωραία άμυνα από τον πύργο, από το 13, τον Παρασκευόπουλο, Νικολουτσόπουλος. Κουλούρης, jump shoot επιχειρεί, είναι άστοχος ο Κουλούρης σήμερα, είναι άστοχος. Δημητρόπουλος, έχει κάνει φοβερή δουλειά ο Δημητρόπουλος. Έχει κάνει φοβερή δουλειά στην επίθεση αλλά και στην άμυνα ο Δημητρόπουλος. Έχει κερδίσει πολλά επιθετικά rebound, έχει φορτώσει με φάουλ, έχει γράψει καλάθια. Είναι το κλειδί της διαφοράς για την ΑΕΛ. Για να δούμε, εύστοχος και στη βολή. Νομίζουμε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου αυτή τη στιγμή ο Δημητρόπουλος. Πύργος γυρίζει την μπάλα στη ζώνη που κάνει η ΑΕΛ. Παρασκευόπουλος. Πολύ ωραία, νάτος ο Δημητρόπουλος πάλι. Για μια ακόμα φορά επιβεβαιωνόμαστε. Φεύγει στον ευχηδιασμό ο Κουλούρης. Ένα, θα λέγαμε, δεν ήταν lay-up αυτό που έκανε. Νομίζουμε ότι θα μπορούσε να το σιγουρέψει πιο πολύ το καλάθι. Παρασκευόπουλος τώρα φτάνει στο lay-up για τον πύργο. Και η διαφορά μειώνεται. Χάνει η ΑΕΛ εύκολα καλάθια. Σίγουρα καλάθια. Μακάριος, Νικολουτσόπουλος. Μακάριος. Κουλούρης. Για να δούμε ο Κουλούρης. Επιχειρεί το σούτ, είναι άστοχος, είναι άστοχος. Φάουλ του Δημητρόπουλου. Άσκοπο θα λέγαμε. Πήρε ξαναδιεκδικήσει το επιθετικό rebound. Είχε πάρει καλύτερη θέση ο αμυντικός. Και τον ανάγκασε να υποπέσει σε φάουλ. Είναι εκνευρισμένος, γίνεται αλλαγή αμέσως από τον πάγκο της ΑΕΛ και δέχεται, θα λέγαμε, τις φωνές του προπονητή του για αυτό το φάουλ που έγινε. Μπήκε με το νούμερο 5 ο Ιακωβάκης. Εντάξει, ο Πύργος έχει βαρέσει βολές, μία και μία. Ήταν άστοχο το 11 ο Διαμαντάτος. Τελικά όμως κέρδισε το rebound πολύ δυνατά το 15 ο Γαλάνης και ξανά έχουμε μία και μία. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Γαλάνης. Έκανα λάθος. Δύο βολές έχουν δώσει οι διαιτητές. Στη δεύτερη βολή ο Γαλάνης ευστοχή. Πετρόπουλος Μακάριος. Μακάριος. Ιακωβάκης. Κουλούρης. Γυρνάει η μπάλα στη ζώνη του πύργου. Αλλά πιο γρήγορα πρέπει να γίνει αυτό. Έγινε λάθος εδώ με το Παρασκευόπουλος. Βγαίνει στον ευνηδιασμό. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία κίνηση. Κερδίζει το φάουλ. Και ευτυχώς για τα Λαχενά δεν ευστοχή. Έχουμε time out. Δεν ξέρουμε ποιος το ζήτησε. Μάλλον τα Λαχενά πρέπει να το έχουν ζητήσει. Θα μας συγχωρέσετε κάποιες ατέλειες στην αναμετάδοση. Αλλά είναι καθαρά ερασιτεχνική η προσπάθεια που γίνεται. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Μανιάτη, ο οποίος προσφέρει το βίντεό του και βιντεοσκοπούνται όλοι οι αγώνες. Έχω την εντύπωση ότι το αίτητο της ΑΕΛ θα συνεχιστεί και σήμερα. Δεν βλέπω κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα. Ο Πύργος είναι μια καλή ομάδα, αλλά δεν είναι σίγουρα στα μέτρα
και στη δυναμικότητα της σημερινής ΑΕΛ, της ομάδας αυτής που είναι πολύ ελπιδοφόρα. Δεν ξέρουμε ακριβώς το σκορ, για άλλη μια ακόμα φορά θα μας συγχωρέσετε. Δεν ξέρουμε ακριβώς το σκορ. Ηλεκτρονικό πίνακα και ταμπλό θα βάλουμε σε λίγο. Θα θέλαμε να φωνάξουμε και μια γυναικεία παρουσία από την εξέδρα να μας πει τη γνώμη της. Αν κάποια στιγμή γίνει δυνατό αυτό, θα το επιχειρήσουμε. Μπα μέσα! Ο Παρασκευόπουλος είναι άστοχος στις βολές, στηρίζει ο Μακάριος στο rebound, σπρώχνει την μπάλα στον Ιακωβάκη, θα δούμε, επιχειρήσει διείσδυση ο Ιακωβάκης, είναι η αδυναμία του, ναι, το πραγματικά γίνεται αυτό το πράγμα, επιχειρεί τη διείσδυση και ταυτόχρονα κερδίζει και φάουλ. Ο Ιακωβάκης θα λέγαμε ότι έχει ειδικότητα στις διείσδυσεις. Δύσκολα σε βάζουν, ναι. Πέτυχε το καλάθι, κέρδισε και το φάουλ. Μια βολή. Βλέπω ο Νικολουσόπουλος μπήκε πιο νωρίς μέσα. Σωστά οι διαιτητές ακυρώνουν την προσπάθεια. Ο Νικολουσόπουλος θέλησε γρήγορα να μπει μέσα να διεκδικήσει το rebound. Παρασκευόπουλος δίνει την μπάλα τώρα στο Παπαζαφύρη. Παρασκευόπουλος στο Γκάρδαρη. Γυρίζουν την μπάλα οι περιφερειακοί του πύργου γρήγορα. Πολύ ωραία, παίρνει την μπάλα ο Γκάρδαρης με το ωραίο jump shoot. Πάρα πολύ ωραίο σουτ, άστοχος. Αυτός ο Γκάρδαρης έχει πολύ μεγάλο άλμα και πάρα πολύ όμορφο σουτ. Μακάριος τώρα. Ένα σουτ άστοχο, κερδίζει την μπάλα. Νικολουσόπουλος φάουλ σωστά στον Γκάρδαρη. Γιατί δεν θα λέγαμε ότι έχουν στο σύνολό του σωστά σφυρίγματα. Δεν νομίζουμε ότι έχουν αδικήσει φανερά κάποια ομάδα. Γι' αυτό και εξάλλου μεταξύ των ομάδων δεν υπάρχουν αντεκλήσεις και διαμαρτυρίες έντονες. Πάρα πολύ όμορφα ο Γκάρδαρης ο Αντώνης με το ωραίο στυλ που έχει στο σουτ. Είναι εύστοχος και ξανά εύστοχος. Ένας παίκτης που βλέπει το καλάθι θα λέγαμε στη γλώσσα του μπάσκετ για τον πύργο. Μακάριος τώρα δίνει την μπάλα στον Κουλούρη. Ο Ιακωβάκης jump shoot, airball για τον Ιακωβάκη. Παρασκευόπουλος βγάζει την μπάλα στον Γκάρδαρη. Για να δούμε ο Γκάρδαρης, reverse τρίπλα. Πολύ ωραίο σπάσιμο και jump shoot, άστοχος όμως. Μακάριος παίρνει τώρα, βγάζει την μπάλα για τα Λεχενά στον Κουλούρη. Ωραία assist του Κουλούρη, ο Ιακωβάκης εκεί θα λέγαμε ότι επιχειρεί ένα τρελό μπάσιμο. Δεν χρειαζόταν αυτό. Θα μπορούσε πιο εύκολα να φτάσει στο καλάθι. Παρασκευόπουλος στην μπάλα, Γκάρδαρης, Παπαζαφύρης, μετά από κομπίνα, πολύ ωραίο καλάθι με το Γαλάνι το Χρήστο, μετά από την πάσα που του έβγαλε ο Παπαζαφύρης, μια κομπίνα που έβγαλε ο πύργος, σωστά με αποτέλεσμα να πετύχει το καλάθι. Για να δούμε την απάντηση της ΑΕΛ. Νικολουτσόπουλος με πλάτη στο καλάθι, γυρνάει πίβοτ και ένα πάρα πολύ όμορφο καλάθι, να η απάντηση της ΑΕΛ, ένα πολύ ωραίο καλάθι. Δίπλα μου εξακολουθεί να βρίσκεται ο κύριο Μυρνή. Σίγουρα μετά θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη και είχαμε και μια αντίδραση από ένα συμπαίκτη του, τον κύριο. Γελάει αυτή τη στιγμή να αναφέρω το όνομά του, τον κύριο Μαντάτο Θανάση. Έχουν δύσκολο παιχνίδι σήμερα, και... αλλά του βλέπω χαλαρωμένου. Για να δούμε ευνηδιασμό για την ΑΕΛ Κουλούρη στο lay-up, θαυμάσια. Ένα πάρα πολύ όμορφο καλάθι, χειροκροτεί όλο το γήπεδο. Ένα πολύ όμορφο καλάθι. Ο προπονητής των Λεχενών πρέπει να είναι απόλυτα ικανοποιημένος και με τη σημερινή εμφάνιση που κάνει η ομάδα του. Το ίδιο και η εξέδρα, άμεση αντίδραση. Κουλούρης στις βολές, εύστοχος. Γαλάνης απ' έξω για τον Παρασκευόπουλο. Κατεβαίνει ο πύργος, το playmaker του πύργου ακούει τον προπονητή του. Για να δούμε τι κομπίνα θα γίνει τώρα. Επιχειρεί το jump shoot, ένα πολύ όμορφο γλυκό shoot από το 12 το Παπαζαφύρη. Κερδίζουμε το rebound. Όμως οι διαιτητές σταματάνε το παιχνίδι, δεν ξέρουμε τι έχουν σφυρίξει. Μάλλον ναι, είναι το τέλος του ημιχρόνου. Ένα ημίχρονο που βρίσκει την ΑΕΛ. Νομίζουμε, έχουμε την εντύπωση, χωρίς να ξέρουμε το ακριβές σκορ, ότι είναι μπροστά με διαφορά. Σας έλεγα προηγουμένως ότι όταν καταστεί δυνατό θα θέλαμε να έχουμε και τη μαρτυρία μιας γυναικείας παρουσίας από την εξέδρα. Να τώρα η ευκαιρία λοιπόν.
Κοντά μας έχουμε την κόρη του coach της αντρικής ομάδας, τον κύριο Χριστοφίδη, την Αγγέλα του Χριστοφίδη, η οποία είναι φανατική του παιδικού. Είναι πιστή εδώ με κρύο, με ήλιο. Να τη ρωτήσουμε λοιπόν πώς είδε σήμερα την ΑΕΛ και αν πιστεύει ότι θα διατηρηθεί το αίτητο για αυτή την ομάδα και στο σημερινό παιχνίδι. Λοιπόν, ο αγώνας ήταν αρκετά καλός, τουλάχιστον από όσο μπορώ να κρίνω από το πρώτο ημίχρονο. Θέλω να ελπίζω ότι θα διατηρηθούν έτσι τα πράγματα και πιστεύω ότι έχει δυνατότητες η ομάδα μας. Αν σκεφτεί κανείς ότι γυμναζόμαστε τέλος πάντων σε ένα γήπεδο όχι τόσο καλό όσον αφορά έτσι, την υποδομή μας, δεν είναι τόσο καλή. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε πολύ καλό μέλλον και θέλω να ελπίζω σε μια πρώτη θέση και σε άλλες διακρίσεις. Πολύ σωστές οι παρατηρήσεις, ειδικά για τις συνθήκες κάτω τις οποίες γυμνάζεται το παιδικό τμήμα αλλά και η αντρική ομάδα της ΑΕΛ. Και εγώ πιστεύω, έχω την εντύπωση ότι αυτή η ομάδα έχει δυνατότητες. Θα ήθελα να μου πεις τι ελπίδες δίνεις στην ομάδα μας όταν θα βρεθεί στην τελική φάση, γιατί λογικά πρέπει να βρεθεί. Πιστεύεις ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε εύκολα τις ομάδες της Πάτρας, οι οποίες έχουν και καλύτερους χώρους και υποδομή καλύτερη. Ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό? Λοιπόν, εκεί πια θα χρειαστούμε όχι μόνο τη δύναμη που έχουμε σαν παίχτες, αλλά θα χρειαστούμε και τη βοήθεια του Θεού και τη τύχη και την εύνοια αυτή. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να την έχουμε αυτήν, γιατί και οι προπονητές προσπαθούν και τα παιδιά τόσο πολύ και εμείς καλοί φίλαθλοι είμαστε, δεν μπορείτε να πείτε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε κάποια στιγμή πάλι, ίσως στο τέλος του παιχνιδιού, να μας πεις πώς είδες γενικά, συνολικά το παιχνίδι. Εντάξει, ευχαριστώ. Φτάνει το καλώδιο. Μόλις έχει έρθει ο κύριος Λαγογιάννης, είναι του τμήματος του αντρικού, ο οποίος δίνει ένα δύσκολο παιχνίδι. Στην Πάτρα στις 5.30 ώρα. Θα θέλαμε να έρθει πιο κοντά να μας διευκολύνει λίγο, να μας πει δύο πράγματα, δύο κουβέντες. Ελάτε λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εδώ. Και θα έλεγα αν περνάγατε μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα ήταν ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, στις 5.30 ώρα δίνεται ένα δύσκολο παιχνίδι. Τι προγνωστικά και τι τύχη δίνεται στην ομάδα σας για νίκη σήμερα? Τίποτα, η δήλωση. Το φίλαθλο με τον οποίο έγινε προηγουμένως η παρεξήγηση είναι και πατέρας ενός σπουδαίου ταλέντου εδώ, του Χρήστου του Κράγκαρη, ο κύριος Κράγκαρης. Ο γιος του παίζει εδώ στην ομάδα και θεωρείται ταλέντο από τους ειδικούς και μη ειδικούς. Θα το ρωτήσουμε αν μπορεί να μας πει για ποιο λόγο έγινε αυτή η παρεξήγηση. Κύριε Κράγκαρη, σας ακούμε. Με φώναξε ρε και του έκανα την παρατήρηση για τι με λες ρε και παραξηγήθηκε. Γραφικός πάντα ο κύριος Κράγκαρης, παλιός παίκτης του Ηλιακού Λεχενών, γνωστός για τη δύναμή του και τα νεύρα του, για άλλη μια φορά επιβεβαιώνει τη γραφικότητά του. Δίπλα μας έχουμε και τον κύριο Τίμο τον Τζουμπελί και αυτός φιλάθλος γνωστός και μη εξαιρεταίος. Θα θέλαμε τη γνώμη του για... Δεν θα το ρωτήσουμε για το παιχνίδι το σημερινό, νομίζουμε ότι το αποτέλεσμα είναι προδικασμένο. Θα το ρωτήσουμε για το παιχνίδι που θα δώσει το αντρικό τμήμα της ΑΕΛ με το Ρίο στις 5.30 ώρα στο κλειστό της Παναχαϊκής. Τι πιθανότητες δίνει στην ομάδα της ΑΕΛ για νίκη? Επειδή έχω ακούσει καλά λόγια για το Ρίο, επιφυλάσσουμε να πω με σιγουριά. Συμβιλική και λακωνική η δήλωσή του, είναι προϊόν πείρας μέσα στα γήπεδα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να κάνει μια καλή εμφάνιση ΑΕΛ, ίσως να κερδίσει, έχει τις δυνατότητες. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Τσουμπελί. Ευχαριστούμε τον κύριο Κράγκαρη και ο κύριος Χατζηγιάννης με τα ωραία τα αυτοκινητά του βοηθάει και αυτό στην ομάδα όπως μπορεί με τον τρόπο του. Θα θέλαμε και από αυτόν μια δήλωση. Έχω να πω ότι αρχίσει ο Τίμος, είναι ερωτευμένος και τώρα λέει διαφημίζει και το Άζαξ στην τηλεόραση. Νομίζουμε ότι ξεφύγαμε λίγο από το θέμα για το οποίο κάνουμε την αναμετάδοση. Τους ευχαριστούμε πολύ πάντως και συνέχεια στο παιχνίδι μας τώρα. Πάμε λοιπόν για τα Λεχενά. Μακάριος κατεβάζει την μπάλα. Ιακωβάκης διείσδυση. Επιχειρεί ένα δύσκολο σουτ. Ίσως να του έγινε κεφάλ. Τελικά ο Πετρόπουλος κερδίζει το rebound. Γυρίζει με πλάτη. Άστοχος όμως. Ο Πύργος κερδίζει. Παρασκευόπουλος πάλι. Δίνει την μπάλα στον Γκάρδαρη. Αυτός επιχειρεί σούτ, είναι άστοχος, διεκδικείται εκεί το rebound. Τελικά κερδίζει ο Πύργος με το διαμαντάτο. Βγαίνει η μπάλα έξω. Επιχειρείται σούτ πάλι από τον Πύργο. Μια φάση διαρκείας. Τελικά καθαρίζει τη φάση ο Ιακωβάκης. Ο Μακάριος πρόνει την μπάλα Νικολουτσόπουλος. Για να δούμε ο Κουλούρης. Προσπαθεί να περάσει από την εσωτερική εκεί. Τελικά πατάει η γραμμή. Και σωστά οι διαιτητές δίνουν την μπάλα για τον Πύργο. Παπαζαφύρης στο out. Επανάληψη ζητάνε οι διαιτητές.
Δεν ξέρουμε τι πρόβλημα εκεί, κάποιο μικρό πρόβλημα. Τελικά ξαναρχίζουμε. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης στη θέση του playmaker όπως και στον πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΛ παίζει ζώνη. Ο Πύργος γυρνάει την μπάλα για να τη σπάσει. Επιχειρείται από τα πλάγια εκεί σουτ από τον Παπαζαθήρη. Ήταν άστοχος στην πρώτη προσπάθεια. Τελικά επιχείρησε πάλι και ευστόχησε. Δυνατό παιδί. Για να δούμε την απάντηση της ΑΕΛ. Μακάριος Ιακωβάκης. Μακάριος Κουλούρης. Κόβει μέσα στο καλάθι ο Πετρόπουλος, παίρνει την μπάλα αλλά εκεί είναι ακίνδυνος. Τελικά κάνει λάθος, κερδίζει ο Πύργος με το